Κύριε Υπουργέ, κάνατε χθες κάποιες δηλώσεις σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας, αν θα αλλάξουν και πώς θα αλλάξουν, και τα συνδέσατε λίγο με την αξία του αυτοκινήτου και με άλλους τρόπους. Τελικά, σκέφτεστε, υπάρχει μια εισήγηση για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας? Κύριε Παναγιωτόπουλο, κυρία Πολάκη, η εισήγηση του Υπουργείου Μεταφορών και μου προσωπικά προς το Υπουργείο Οικονομικών από πέρυσι κιόλας είναι αυτή που περιέγραψα. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να συνδεθεί η αξία του αυτοκινήτου με τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σύνδεση με τον κυβισμό. Προφανώς, ο τότε νομοθέτης, όταν θέσπισε το σύστημα με τον κυβισμό, θεώρησε ότι με αυτόν την ακριβώς τη σύνδεση ουσιαστικά συνδέει έμεσα και με την αξία. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε. Στην πραγματικότητα αυτή η σύνδεση, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχει δυσαναλογία. Υπάρχει μια αδικία εδώ. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα να έχεις 2.000 κυβικά, να πω τυχαία, ένα αυτοκίνητο Hyundai και 2.000 κυβικά ένα αυτοκίνητο BMW ή Mercedes. Σαφώς, είναι δει άλλο πράγμα. Ωστόσο, να ρωτήσουμε κάτι σημαντικό που μας το ρωτούν και πολλοί που μας ακούνε, κύριε Υπουργέ. Όταν λέμε αξία του αυτοκίνητου, εννοούμε την αξία που αγοράστηκε, για παράδειγμα, πριν από 10 χρόνια ένα αυτοκίνητο, ή την αξία που συμπεριλαμβάνεται σε μια ασφαλιστική κάλυψη, τη σημερινή εμπορική αξία ενός αυτοκίνητου? Κυρία Πολάκη, υπάρχουν διάφορες απόψεις περί αυτού. Προφανώς η αρχική αξία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και μετά να υπάρχουν κάποιες παράμετροι με τις οποίες θα μειώνεται η αξία ανάλογα με την παλαιότητα. Αυτή είναι η άποψη του Υπουργείου Μεταφορών. Όμως θέλω να τονίσω. Είναι αδικία όμως, για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει αγοραστεί πράγματι πριν από 10 χρόνια σε μια υψηλή αξία. Ένα πολυτελές αυτοκίνητο. 10 χρόνια μετά δεν έχει την ίδια αξία και ενδεχομένως να υπάρχουν και τα ίδια δεδομένα εισοδημάτων. Κύριε Υπουργέ, αυτό που ρωτάει η κυρία Πολάλη είναι για αυτή τις ρυθμίσεις, τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα υπάρχουν ως προς την απομείωση της αξίας του αυτοκινήτου, το οποίο και σε αυτή την περίπτωση και στα τέλη κυκλοφορίας έχουμε πολλές αδικίες, έτσι, με τα τεκμήρια και όλα αυτά. Να διευκρινίσουμε, αυτό ήθελα να πω πριν, να διευκρινίσουμε ότι αυτή η αρμοδιότητα είναι κυρίως αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργείο Μεταφορών απλώς εισηγείται. Το διευκρινίζουμε αυτό. Ναι, γιατί χθες είχαμε και μία διάψευση, αν μπορώ να το πω, μια διαρροή ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν εξετάζει καμία αλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στο Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ μπορώ να προτείνω στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Επομένως, την εισήγησή σας σχετικά με αυτό που σας ρωτήσαμε, σας λέμε, λοιπόν, τα κριτήρια, ναι, με τα οποία θα απομειώνεται η αξία του αυτοκινήτου ανάλογα με την παλαιότητα. Ναι, λέω λοιπόν ότι οποιοδήποτε αυτοκίνητο έχει μία αρχική αξία. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Mm-hmm. Και νομίζω βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν συντελεστές απομείωση της αξίας με βάση τα έτη παλαιότητας. Αυτή είναι μία ιδέα. Υπάρχουν και άλλες ιδέες φυσικά. Αλλά αν ανατρέξουμε στην άποψη του καθενός για την αξία του αυτοκινήτου του, εκεί ίσως να υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικοί συντελεστές ανάλογα με την παλαιότητα. Σωστό και βρίσκοντας βεβαίως την αρχική αξία του αυτοκινήτου. Επομένως, η σκέψη είναι αυτή η σύνδεση παλαιότητας αλλά και καθαρότητας, δηλαδή σύγχρονης τεχνολογίας, αντιρρυπαντικής και όλα αυτά. Όπου αυτό οπωσδήποτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί κοιτάξτε, από το 2010 και μετά, από τον 11ο μήνα, ούτως ή άλλως, τα τέλη κυκλοφορίας έχουν συνδεθεί στα αυτοκίνητα νεότερης τεχνολογίας με τους ρήπους. Από την οδηγία δηλαδή και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010 και εντεύθεν, όλα τα αυτοκίνητα που παρήθησαν από τον Νοέμβριο του 10 και μετά έχουν διασύνδεση με τους περιβαλλοντικούς ρήπους στους οποίους εκπέμπουν. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μειώνονται ή αυξάνονται. Έχετε δίκιο. Και από την άλλη, κύριε Μαυραγάνη, όμως, επειδή το γνωρίζετε κι εσείς και σας απασχολεί από όσο ξέρω, επιβαρύνεται πάρα πολύ το αυτοκίνητο με τους φόρους, τα τέλη και όλα αυτά. Και πολλοί οδηγοί οδηγούνται και ιδιοκτήτες στο να καταθέσουν τις πινακίδες. Άρα απώλεια εσόδων. Μήπως υπάρχουν άλλοι τρόποι, για παράδειγμα, ακούστηκε κάποια στιγμή στο παρελθόν να μπει ένα τέλος στη βενζίνη, δηλαδή στη χρήση. Και να μην χτυπάμε και την αγορά του αυτοκινήτου, γιατί πολλές φορές και οι έμποροι λένε ότι συνέχεια αλλάζεται τα δεδομένα, τα τέλη κυκλοφορίας, αυτά μας δημιουργείται πρόβλημα στην αγορά. Βρείτε ένα σταθερό σύστημα που να μην επηρεάζει την κατοχή ως προς την χρήση του αυτοκινήτου και να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Υπάρχουν τέτοια σενάρια και σχέδια?
Είναι αλήθεια ότι αυτή η ζήμωση της ιδέας να μπει ένα τέλος επάνω στην βενζίνη ή στο, γενικά στο καύσιμο είναι σχετικά παλαιότερη. Δηλαδή έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια να συζητείται αυτό. Νομίζω όμως ότι δεν έχει οριμάσει η κατάσταση, κυρίως γιατί η βενζίνη και γενικώς τα καύσιμα έχουν υποστεί πάρα πολλές επιβαρύνσεις από τέλη και φόρους. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει το ζητούμενο ότι η βενζίνη και το οποιοδήποτε καύσιμο είναι μια ενεργειακή αρμοδιότητα και τομέας, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας μπορεί να εισπράττονται από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θεωρητικά οδηγούνται στην χρήση των αυτοκινητοδρόμων και στην επούλωση, εν πάση περιπτώσει, των πληγών από την χρήση αυτή. Μάλιστα. Κύριε Μαυραγάνη, υπάρχει και μια μεγάλη κουβέντα που αναπτύσσεται πια στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση του πετρελαίου. Μάλιστα. Γιατί μετά τα σκάνδαλα και τις ιστορίες με τις αυτοκινητοβιομηχανίες που πειράζουν τα λογισμικά για τους δρύπους και όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που ξανασκέφτονται το θέμα της κίνησης των αυτοκινήτων με πετρέλαιο στα αστικά κέντρα. Σας έχει προβληματίσει αυτή η υπόθεση? Έχω συμμετάσχει 2 φορές σε κύκλους συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε υψηλά κλιμάκια της Επιτροπής. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο φαίνεται είναι μία τάση από τη μία πλευρά της Επιτροπής να θέλει να, σταδιακά τουλάχιστον, να απομειώσει και τέλει να απαγορεύσει την κίνηση οχημάτων με πετρελοκίνηση γενικώς, και από την άλλη μεριά των κατασκευαστικών εταιριών που έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στον εξυγχρονισμό των ντίζελ κινητήρων να θέλουν παράταση αυτής της τελικής απαγόρευσης. Η σύμπτωση και συγκερασμός των απόψεων τελικά έφερε ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα τελικό όριο το 2030 όπου θα υπάρχει η τελική απομείωση της χρήσης των ντίζελ αυτοκινήτων με κάποια αντικίνητρα πιθανόν φορολογικά μετά το 2025 κλπ. Άρα αυτό φαίνεται να επικρατεί. Σε μια διαδικασία τέτοια, έτσι. Βεβαίως η Επιτροπή το έχει εξετάσει ήδη, δεν έχει πάρει τις τελικές της αποφάσεις. Φαίνεται όμως να κλείνει προς εκείνη την κατεύθυνση που σας είπα. Για απομείωση, είπατε, της χρήσης ντίζελ αυτοκινήτων. Βέβαια, μέχρι τώρα, κύριε Μαυραγάνη, μάλλον τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε και πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες να δίνουν κίνητρα για την αγορά ντίζελ αυτοκινήτων. Προτιμούνταν τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη βενζίνη. Ναι, κυρία Πολάλη, είναι γεγονός, διότι έχουν λιγότερη κατανάλωση και εκπέμπουν όταν είναι καλοσυντηρημένα και λιγότερους ρήπους από άποψη διοξιδίου του άνθρακα. Στο διοξίδιο του θείου υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά στο διοξίδιο του άνθρακα έχουν λιγότερους ρήπους στα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα. Όμως θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ένας ασταθής τρόπος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτός και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε σε απομείωση. Άρα θα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, προφανώς όταν ληφθούν και τελικές αποφάσεις, που θα δοθεί και η δυνατότητα στους οδηγούς που έχουν σήμερα αυτά τα αυτοκίνητα και κινούνται στις πόλεις να τα αντικαταστήσουν, έτσι, και να υπάρχουν και κίνητρα. Οπωσδήποτε, ναι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν έχει οριμάσει ακόμα η ιδέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει βγει ούτε καν οδηγία ή κανονισμός, πολύ περισσότερο, γιατί δεν έχει κλείσει ουσιαστικά όλο το πακέτο της νομοθεσίας μαζί με τα κίνητρα και τα στάδια της απομείωσης. Κύριε Μαυραγάνη, αυτό που μας λέτε είναι υπό εξέταση η κίνηση, η πετρελαιοκίνηση στα αστικά κέντρα, έτσι. Και μας λέτε και τις εκτιμήσεις που έχετε. Είναι όχι απλώς υπό εξέταση, είναι η τάση που υπάρχει ήδη διαμορφωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τελειώνουμε με την πετρελαιο. Με ποιον τρόπο θα γίνει στα αστικά κέντρα. Προφανώς δεν θα απαγορευτεί, απλώς θα υπάρχουν αντικίνητρα. Θα υπάρχουν ενδεχομένως. Ή μπορεί να φτάσουμε στην απαγόρευση. Εν τέλει, ο στόχος είναι να φτάσουμε στην απαγόρευση, αλλά αυτό είναι μακρινό. Για πότε μιλάμε, μας είπατε κάποιο. Μετά το 2030. Μετά το 30. Μάλιστα. Πριν πάμε στις άδειες οδήγησης, ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με τα τέλη κυκλοφορίας. Είπατε για εισήγηση. Έχετε κάποια ανταπόκριση από το Υπουργείο Οικονομικών? Πώς βλέπουν την εισήγηση αυτή σχετικά με την. Όχι. Το Υπουργείο Οικονομικών ακόμα δεν έχει αποκριθεί και βεβαίως δεν οφείλει να αποκριθεί. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για το τι θα αρχίσει στο 2019 θα έρθει περίπου εκεί τον Οκτώβριο με Νοέμβριο μήνα. Άρα μέχρι τότε οφείλει να σκέπτεται και να διαβουλεύεται. Κύριε Μαυραγάνη, επειδή είστε και αρμόδιος των μεταφορών και επειδή έχουμε ένα δυστύχημα στον Κηφισό με 2 τουλάχιστον νεκρούς και η γυναίκα αυτή τη στιγμή που νοσηλεύεται δίνει μάχη σε κρίσιμη κατάσταση. Σε σχέση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την αυστηροποίηση των μέτρων, εάν
σκέφτεστε να υπάρξουν μεγαλύτερες ποινές σε οδηγούς οι οποίοι παραβιάζουν αυτά τα αυτονόητα που λέμε πολλές φορές. Το πώς κινούμαστε στον δρόμο με την υπερβολική ταχύτητα, το αλκοόλ και όλα τα σχετικά. Γιατί βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται τα τροχαία και να έχουμε δυστυχήματα. Κυρία Πολάλη, κυρία Παναγιωτόπουλε, αυτό το οποίο κάναμε πρόσφατα με την παρέμβασή μας στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι προς την κατεύθυνση αυστηριοποίησης. Ήδη εγώ έχω λάβει μηνύματα και από την κοινωνία την ίδια αλλά και από τα όργανα επιβολής, δηλαδή ουσιαστικά τα αστυνομικά όργανα, ότι αρκετοί παραβάτες, αν θέλετε, σοκάρονται από την ιδέα να μην πληρώσουν καν πρόστιμο, αλλά να τους αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδήγησης. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο τα νέα μέτρα τα οποία λάβαμε μέσα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι προς την κατεύθυνση ακριβώς προστασίας της ανθρώπινης ζωής, να λειτουργήσουν. Να τους δώσουμε τουλάχιστον 6 μήνες με ένα χρόνο να δούμε πώς λειτουργούν. Αν θα μειώσουμε ή δεν θα μειώσουμε, και από εκεί πέρα να πάρουμε περαιτέρω μέτρα. Όλο αυτό συνδέεται και με την εκπαίδευση. Γιατί αλλάζεται και τον τρόπο χορήγησης. Το ένα κομμάτι είναι το πώς θα εκπαιδευτούν οι νέοι οδηγοί και να πάρουν διπλώματα κανονικά, όχι με λαδώματα και όλα αυτά. Να υπάρχει ένα αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό σύστημα και από την άλλη βέβαια να συνδεθεί και αυτό και με την παιδεία και με, και με τα σχολεία, να υπάρξει και ένα μάθημα ώστε και τα παιδιά που πολύ νωρίς να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία δεν έχουμε δει σοβαρή μέχρι τώρα. Ξεκίνησε λοιπόν, κυρία Πολάλη και κύριε Παναγιωτόπουλε, πιλωτικά για πρώτη φορά από το Σεπτέμβριο του 2017, αφού εγκρίθηκε η πρόταση που κάναμε από το Υπουργείο Μεταφορών, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και εισήχθη στα γυμνάσια της χώρας. Πιλωτικά, από την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι σε όλα τα γυμνάσια της χώρας και συνέχεια θα εξαπλωθεί αυτό και στα λύκεια. Αυτό είναι η eDrive Academy, είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει διάστρωση και προσαρμογή σε όλες τις τάξεις, ακόμα και του δημοτικού, και είναι πολύ εύκολο σαν παιχνίδι για τα παιδιά. Και τους βάζει ουσιαστικά στο νόημα της κυκλοφοριακής αγωγής από τα μικρά τους χρόνια. Ήταν αδιανόητο η ελληνική πολιτεία επί δεκαετίες να αδιαφορεί για την εκπαίδευση των οδηγών, των μελλοντικών οδηγών, για την παιδεία, τη σχολική και την κυκλοφοριακή τους αγωγή, και έπρεπε να το κάνουμε. Έστω αργά, το 2017, αυτό εισάγεται πιλωτικά και από του χρόνου ως μόνιμο μάθημα, μία φορά στις 15 ημέρες. Με τις εξετάσεις, επειδή υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις για τα συστήματα και όλα αυτά από τους εκπαιδευτές, αν και συμφωνούν, επειδή φιλοξενήσαμε και τον εκπρόσωπό τους, συμφωνούν σε πολλά πράγματα, απλώς έχουν κάποιες ενστάσεις. Με τη διαδικασία καταγραφής. Με την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι του τεχνολογικού εξοπλισμού. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας πω το εξής. Πράγματι, όταν μεταβαίνεις από ένα σύστημα απαρχαιωμένο σε ένα άλλο καινοφανέ σύστημα, ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρωτοπόρο σύστημα που θέλει να εφαρμόσει η Ελλάδα, αλλά όφιλε να το κάνει διότι αυτό μας προσέβαλε όλους που συνέβαινε μέχρι σήμερα, κάποιοι να παίρνουν δίπλωμα λίγο πιο εύκολα από τους άλλους και κυρίως να οδηγούνται στην αρένα των δρόμων χωρίς να έχουν καν υπόψη τους κανόνες οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας, πράγματι συναντάς προβλήματα με τη νέα τεχνολογία και με τις νέες ιδέες ώσπου να εφαρμοστούν. Όμως οφείλουμε να το κάνουμε. Τι λέμε δηλαδή ουσιαστικά, κυρία Πολάλη και κύριε Παναγιωτόπουλε? Λέμε ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί όσο είναι δυνατόν ο εκπαιδευόμενος και εξεταζόμενος από τον εκπαιδευτή και τον εξεταστή. Mm-hmm. Και έτσι σπάμε ουσιαστικά την πρακτική εκπαίδευση, την πρακτική, συγγνώμη, εξέταση, σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο έχουμε την πορεία, δηλαδή εξετάζουμε τις γενικές κατευθύνσεις και τις γενικές ικανότητες πορείας ενός οδηγού, όπου εκεί υπάρχει πράγματι μέσα στο όχημα ο εξεταστής, δεν υπάρχει όμως ο εκπαιδευτής. Mm-hmm. Και οι εντολές δίνονται από τον εξεταστή, αλλά παρακολουθείται από κάμερα, από το κέντρο ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, και μάλιστα ο εξεταστής με ψηφιακό τρόπο κληρώνεται εκείνη την ώρα που μπαίνει μέσα στο όχημα. Δεν γνωρίζει κανείς ποιος θα είναι. Και μόλις περάσει αυτό το στάδιο, εκεί είναι η ουσία του ζητήματος. Μόλις περάσει αυτό το στάδιο, έρχεται το δεύτερο στάδιο που αποχωρεί και ο εξεταστής μέσα από το όχημα. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε ειδική Πάντως, πίστα όλα αυτά και οι εντολές δίνονται μέσα από ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι και υποδιαβούλευση. Νομίζω ότι μπορείτε να έρθετε πιο κοντά. Και ναι. Θα καλέσετε και τους εκπροσώπους των εξεταστών, των εκπαιδευτών, για να έχετε και τις προτάσεις τους και μια συνολική αντιμετώπιση. Βεβαίως και ναι. Βεβαίως θέλω να σας πω ότι ήδη τους έχουμε όλους διαβουλευτεί και όλους δει. Από τις συλλογικότητες των σχολών
εκπαίδευσης και εξέτασης, στους εξεταστές από την άλλη μεριά. Όλους τους έχουμε διαβουλευτεί ήδη, όμως θα το ξανακάνουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε κάπου, και είναι προς τιμήν των εκπαιδευτών αλλά και κάποιων εξεταστών που λένε ότι πράγματι έπρεπε αυτό να αλλάξει. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, σχετικά με το νομοσχέδιο και τις αλλαγές. Για τις γουρούνες. Παίρνουμε πολλά μηνύματα, υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις από εκπροσώπους των τουριστικών αυτών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται γουρούνες στα νησιά. Και λένε ότι δεν γίνεται και από άποψη ασφάλειας να μεταβούν σε ένα νέο καθεστώς με υψηλού κυβισμού γουρούνες. Φαντάζομαι θα είναι και ένα τεράστιο κόστος για εκείνους που έχουν προμηθευτεί εκατοντάδες χιλιάδες γουρούνες μέχρι τώρα. Μάλιστα. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους εκείνους που πίστευα ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο προσαρμογής και θα δώσουμε εν τέλει, πιστεύω, περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Πόσο δηλαδή, στα τετράτοχα. Θα σας πω. Εκείνο το οποίο επικράτησε πρόσκαιρα ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα φράγμα, δεδομένου ότι οι σημαντικοί δήμοι της χώρας, τουριστικοί δήμοι της χώρας, όπως στη Χερσόνησο κάτω στην Κρήτη, αλλά και αλλού, είχαν εκφράσει την άποψη ότι είχε φτάσει σε όρια εγκληματικά πια η χρήση των τετράτροχων αυτών σε σχέση με τον όγκο της πόλης ή με τον όγκο της τουριστικής ζήτησης κλπ. Γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή διαβουλευόμαστε μία διάταξη η οποία είναι στο τελικό στάδιο στο γραφείο του Υπουργού και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα το έχουμε στο τελικό στάδιο. Διάταξη η οποία θα δώσει μια μεταβατική περίοδο, θα δώσει διευκολύνσεις της χρήσης σε ορισμένες περιοχές υπό συγκεκριμένα κριτήρια. Θα έχει ουσιαστικά διασύνδεση του αριθμού των τετράτροχων που θα κυκλοφορούν για αυτούς τους λόγους, δηλαδή για εκμίσθωση σε τουριστική χρήση στους δρόμους μιας πόλης, με τον όγκο της πόλης, με τον όγκο της τουριστικής κίνησης και με άλλους παράγοντες. Και από την άλλη πλευρά θα δίνει φυσικά και μεταβατικές περιόδους για κάποιες κατηγορίες τετράτροχων που μέχρι σήμερα ήταν αορίστου διαρκείας η χρήση τους. Για τη διάταξη για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Μαυραγάνη, και να κλείσουμε λίγο με την πολιτική ατζέντα, πολύ σύντομα, γιατί σήμερα βλέπουμε ότι η ιστορία με την αναδοχή στα ομόφυλα ζευγάρια δημιουργεί διάφορες αντιδράσεις. Μάλιστα, ο κ. Κατσίκης χθες συνέδεσε την αγάπη των ομόφυλων ζευγαριών στα παιδιά με πράξεις παιδοφιλίας. Εσάς σας βρίσκουν σύμφωνο αυτά και τι θα γίνει με τη συγκυβέρνηση τελικά σε αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Θα το ψηφίσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες ή διαχωρίζουν τη θέση τους? Κύριε Παναγιωτόπουλε και κυρία Πολάλη, είναι ένα πολύ ευαίσθητο και κρίσιμο θέμα αυτό. Και μάλιστα έχει και μια πολύ πολύ σοβαρή νομική πτυχή. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου, όπως επίσης και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και τα δύο αυτά κείμενα, στο άρθρο 12 και 22 αντίστοιχα, προβλέπουν ότι η οικογένεια γίνεται μεταξύ άνδρας και γυναίκα αποκλειστικά. Mm-hmm. Τώρα, εδώ, το θεσμός της αναδοχής, όταν τίθεται στα πλαίσια της οικογένειας, όπως λέει και το προήμιο του ίδιου του νόμου, δημιουργεί ένα ζήτημα συνταγματικότητας, αλλά και ευθυγράμμισης της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις που έχει υπογράψει και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει. Και προφανώς και για λόγους ουσίας έχουμε διαφωνία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Από εκείνο το σημείο βέβαια μέχρι να συνδέσεις την ομοφιλία με την παιδοφιλία υπάρχει μεγάλη απόσταση. Νομίζω λοιπόν ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες πρέπει να κινηθούν στην στάση που έχουν ορίσει μέσα από τα όργανα τους, δηλαδή στο να μην ψηφίσουν αυτή την διάταξη, και έχω την αίσθηση ότι πρέπει και το Υπουργείο να την ξαναδεί στο σκέλος εκείνο που έρχεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο με τα οικονομικά. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για να μην εφαρμοστούν οι δύο νόμοι που έχετε ψηφίσει και έχουν να κάνουν με τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Είστε της άποψης ότι πρέπει να παγώσει αυτή η συζήτηση ή τώρα, αφού λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε καθαρή έξοδο, είμαστε αυτοδύναμοι, έχουμε υπεροπλεονάσματα, όπως λέει και ο κύριος Φίλης, να μην εφαρμόσουμε την μείωση των συντάξεων? Δεν τίθεται θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλο και κυρία Πολάλη, ότι το ηθικό ένστικτο καθενός και καθεμιάς από εμάς όλους, και δεν μιλάω μόνο για τους κυβερνητικούς, όλους τους Έλληνες, είναι προς την κατεύθυνση αυτά τα μέτρα να μην εφαρμοστούν, πόσο μάλλον που δεν χρειάζονται από άποψη δημοσιονομική. Από την άλλη μεριά, όταν τότε, κάτω από την πίεση βεβαίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπογράφηκε αυτό
υπήρχε μια διαφορετική δημοσιονομική κατάσταση, που σήμερα είναι πολύ καλύτερη. Mm-hmm. Νομίζουμε λοιπόν ότι χρειάζεται παραδιαπραγμάτευση. Τώρα, το αν θα γίνει αυτό πριν τον Αύγουστο ή αν θα γίνει μετά τον Αύγουστο, είναι κάτι διαφορετικό και εναπόκειται στην διαπραγματευτική ομάδα να το ορίσει. Πάντως το ζητάτε κι εσείς πια ξεκάθαρα. Οπωσδήποτε. Να μην εφαρμοστεί τουλάχιστον οι περικοπές της συντάξης, έτσι, να μην εφαρμοστούν αυτές. Είναι κάτι αυτονόητα δίκαιο. Μάλιστα. Και ηθικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.